να σκέφτεστε με το παράδοξο. Α, ειδικά στην ενεργοποίηση που θα κάνουμε, στην επόμενη ή παρεπόμενη διάλεξη που έχω στο μυαλό μου, μια συγκεκριμένη πολύ δυνατή ενεργοποίηση που έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερεά, για να λειτουργήσει διαφορετικά λίγο ο εγκέφαλός σας με τις ασκήσεις αυτές, χρειάζεται να ξέρετε αυτό. Ότι συνέχεια πρέπει να μάθετε σιγά σιγά να σκέφτεστε παράδοξα. Το παράδοξο να γίνει τρόπο σκέψη. Τι σημαίνει το παράδοξο? Παράδοξο είναι συνώνυμο του παράλογου. Όχι. Όχι ακριβώς, αλλά είναι αυτό που φαίνεται το λογικό, το normal, ας πούμε. Το normal. Εν πάση περιπτώσει. Εκτός της περπατημένης, δηλαδή. Αυτό που ναι, αυτό που σε εισαγωγικά γνωρίζουμε. Στο μυαλό σου φαίνεται. Φαίνεται σαν normal να... Για να φύγεις από τη τρίτη πυκνότητα συνείδησης, πρέπει να το κάνεις αυτό. Είναι δηλαδή το ίδιο. Γιατί το ίδιο στο μυαλό δεν σε αφήνει να φύγεις. Ναι. Γι' αυτό δηλαδή... λένε έξω από το box. Είναι το ίδιο όπως είναι το πρώτο συνειδιακό σοκ. Όλα αυτά είναι, ναι, ας το πούμε, είναι σοκαρίσματα, όχι σοκαρίσματα. Είναι ξυπνήματα, θα λέγαμε, διαφορετικού τύπου σκέψεις. Όχι τόσο πολύ σοκαρίσματα, ας το πούμε έτσι, αλλά ναι, μπορείς να πεις σοκαρίσματα, γιατί και το πρώτο συνειδησιακό σοκ, εντάξει. Γι' αυτό ανήκει το πρώτο συνειδησιακό σοκ στο παράδοξο. Το πρώτο συνειδησιακό σοκ ανήκει στο παράδοξο, γιατί δεν είναι παράδοξο. Αυτό που λες να μην είναι αλήθεια, άλλα να νιώθω και άλλα να υπάρχουν. Γι' αυτό. Έχω αγοράσει ένα audiobook του Hawkins, του επιστήμονα, στα οποία λέει απαντήσεις στα πιο κρίσιμα ερωτήματα της ανθρωπότητας και δίνει τη δική του σκοπιά, ναι, σε ερωτήματα τύπου από το αν υπάρχει Θεός μέχρι όλα αυτά που συζητάμε. Mm. Πρώτον, έχει πολύ ενδιαφέρον η σκοπιά αυτή και εκεί έχω ακούσει την αυτή της αβεβαιότητας. Α, εκεί ακούσες. Ναι. Τι σημαίνει δηλαδή. Αν το θυμάμαι καλά. Γράφεις. Ναι. Μην το γράφεις τώρα, γιατί δεν πειράζει, θα σου πω εγώ. Έχει να κάνει ότι αν γνωρίζεις για ένα σώμα την ταχύτητά του, την ταχύτητά του και τη θέση του. Εκεί κάνεις το λάθος. Όχι. Ναι. Ή τη θέση μπορείς να γνωρίζεις. Ναι, δεν μπορείς. Ή την ταχύτητα. Ναι. Δεν μπορείς να υπολογίσεις που θα βρίσκεται, ακόμα και αν ξέρεις την ταχύτητά του. Όχι, λέει, δεν μπορείς, γι' αυτό λέγεται αβεβαιότητα, να ξέρεις ταυτόχρονα τη θέση και ταχύτητα. Γιατί εκείνη την ώρα που κάτι κινείται, όταν εσύ κοιτάς τη θέση, πρέπει να είναι παύση, καρέ. Δεν γίνεται κάτι να παίζει στη ζωή. Καταλαβαίνεις, γιατί σημαίνει ότι ξέρεις κάτι, αφού κινείται δεν μπορείς να έχει θέση. Γιατί πού θα πας να τη βρεις. Όταν με ρωτάτε εμένα στα μάτια τι ενέργεια έχω τώρα, τι σου λέω. Σου λέω ότι πρέπει να ξεκινήσετε να σκέφτεστε έτσι. Ότι εκείνη την ώρα εγώ ποια ενέργεια θα σου πω, αφού σου μια τρέχει. Και κοιτάμε και σου λέω ένα ποσοστό, καμιά φορά, ένα μέσο όρο. Αλλά στην πραγματικότητα, όσο εσύ πας να σταματήσεις τον εαυτό σου να τον κάνεις ακίνητο, το παράδοξο είναι ότι δεν θα μπορείς να αφαιθείς, να ανεβάσεις τη δόνησή σου, γιατί εκείνη την ώρα που έχεις κολλήσει τον εαυτό σου και λες πω, έπεσα δόνηση και δεν αφήνεις να τρέξει, είτε η ροή που λέμε κάθε φορά, αυτό σημαίνει. Γιατί κάθε φορά που τον εαυτό σου τον σταθεροποιείς για να τον δεις, να τον κρίνεις, να τον κάνεις, να τον δείξεις, τον σταματάς. Τι είπαμε, στο μοντάζ μέσα σου. Δεν τον σταματάς. Για να κάνεις μοντάζ, το πας προς πίσω. Έχεις φύγει από τη ροή. Οπότε εκείνη την ώρα πάντοτε δεν είναι αληθινό αυτό που συμβαίνει με αυτό που σκέφτεσαι. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά παρατηρώ. Άλλωστε δεν λέγονταν παρατήρηση. Γιατί κάθε φορά που παρατηρείς έχεις φύγει. Εσύ λες παρατηρώ, είμαι απ' έξω, αλλά δεν είσαι εκείνη την ώρα μέσα. Άρα για να είσαι απ' έξω σημαίνει ότι εσύ το σταματάς, το δικό σου το μυαλό, αυτό που βλέπεις. Ενώ στην πραγματικότητα ο άμεσος χρόνος είναι να το ζεις, όχι να το παρατηρείς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτός ο νόμος αβεβαιότητας είναι έτσι όπως δουλεύαμε στο σύμπαν. Και εμείς πολλές φορές λέμε, λοιπόν, από τον νόμο της αβεβαιότητας, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς σκέφτεται ο δάσκαλος αν δεν γίνεις δάσκαλος. Γι' αυτό λέμε μην κρίνετε πράγματα που ακόμα δεν είστε. Γιατί δεν πανανομίζετε. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι από το να νομίζει γιατί απλά δεν είσαι. Άρα, ό,τι δεν έχετε κάνει ή δεν έχετε φτάσει με τον νόμο της αβεβαιότητας, σου λέει εφόσον ακόμα τρέχει και ο άλλος τρέχει και εξελίσσεται και εσύ εξελίσσεται, τίποτα δεν μπορείς να κρίνεις. Λες εγώ, άμα είμαι ερωτευμένος να νιώθω έτσι. Όχι. Δεν ξέρεις πώς θα νιώθεις. Θα πράξω εκείνο. Δεν ξέρεις. Τι είπαμε, κάθε συχνότητα που σας λέω, εγώ έχετε δική της γνώση. Οπότε πριν γίνεις δεν μπορείς να κρίνεις. Άρα πριν μάθεις δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα τι ψάχνεις. Το καταλαβαίνεις. Σου λέω μην ψάχνετε. Γιατί δεν ξέρετε τι ψάχνετε. Οπότε τι ψάχνεις. Δεν γίνεται να ψάχνεις και να ξέρεις. Για σκέψου. Ναι ή όχι.
Πώς να σου πω, ρε, βρες τη Μαρία και να πεις εντάξει, πάω. Κάτσε, ποια είναι η Μαρία. Αυτό το πράγμα δεν μου πει. Όλοι ψάχνουν τη γνώση. Και στο μυαλό του έχουν πω είναι η γνώση και σου λέει κάτσε. Πρέπει να γίνω έτσι. Και όταν συμμάχνουν στα μάτια, κάνε με έτσι. Γιατί, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι ο μύστης, έτσι νομίζω ότι είναι ο φωτεινός, έτσι νομίζω. Πού το ξέρει, ρε. Είδα το Χριστό, πώ μα το παρουσιάζουν. Είδα το ένα, είδα το άλλο. Αλλά πώ καταλαβαίνει. Έτσι σου φτιάχνουν τα πρότυπα. Αφού δεν ξέρει πω είναι η γνώση. Πώς... Ναι, μια φορά ξέρει από τι πολλέ. Αντιδικίες έτσι καμιά φορά που ήμουν μικρός και ξεκινάγανε και όλοι που κάναν την επίθεση. Λέγανε δηλαδή εσύ είσαι σοφός, λέω. Ξέρω εγώ, λέω. Okay, εγώ λέω ότι άμα πω ναι, λέω. Δεν θα είμαι. Άμα πω όχι, αλλά λέω ψέματα. Τι να πω, λέω. Ό,τι νομίζεις. Ναι, μου λέει, όχι, λέει. Σιγά, λέει, μην είσαι μοναξικό. Κοροϊδεύεις μία από την Κρήτη. Ήταν ψυχολόγος και μου έκανε επίθεση, επειδή αυτή είχε περάσει από το σχολείο το ακαδημαϊκό. Σιγά μου λέει, μην είσαι σοφός. Λέω, συγγνώμη, εσείς είσαστε, λέω. Μου λέει, όχι. Πώς ξέρεις, λέω, λέω Άννης. Έτσι, ναι. Πώς ξέρεις, λέω, αφού δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή είσαι ευπνισμένος. Δηλαδή, άμα μου λες δεν είσαι, πώς με κρίνεις εμένα που είμαι. Επειδή έχεις τα δικά σου. Ναι. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, αφού δεν γνωρίζεις, ρε φίλε. Αλλά μέσα τους πιστεύουν ότι γνωρίζουν. Ναι. Όχι γιατί είναι στη δόνηση, γιατί έχουν διαβάσει. Και σου λέει, ό,τι διαβάζω, έτσι πρέπει να είσαι κι εσύ. Δηλαδή, σαν να σου λέει, α, δεν έχεις μουσια, δεν είσαι Χριστός. Δεν έχεις χριστιανική συνείδηση. Γιατί, α, δεν θα έχεις μουσια. Θα περπατάει στο νερό, θα κάνει εκείνα. Και όλα τα φύλλα αλληγορικά είναι. Άμα την πραγματική τη ζωή του Χριστού, καταλαβαίνεις, από αυτή που έχει τη φαντασία σου, καταλαβαίνεις, σαν να βλέπει το έργο του Μέλ Γκίψον. Το ξέρετε το έργο του Μέλ Γκίψον. Που έλεγε το Χριστό. Α, τα πάθη του Χριστού. Ναι. Και είναι πιο ομό, ρεαλιστικό. Ναι. Δεν τον δείχνει να είναι τίποτα έτσι περίεργο να κάνει τέτοια πράγματα. Πολύ αίμα. Με αυτά που λέει, ξέρω εγώ, η Εκκλησία το αλληγορικό που τον έχουν θεοποιήσει όλη στη φαντασία του. Είδατε λοιπόν, όταν δεν είσαι, δεν μπορεί να κρίνει και αναγκαστικά πέφτουν σε αυτόν τον νόμο τη αβεβαιότητα. Και σου λέει, πρέπει να το καταλάβει, γιατί είσαι, είναι, πρέπει να ξέρει ότι είσαι. Δεν γίνεται να είσαι εδώ και να ξέρεις την ταχύτητα πώς θα φτάσω, τι θα είμαι εκεί πέρα. Υπολογίζεις, νομίζεις. Αλλά δεν πάει έτσι. Αλλά εμείς σας ρώτησα, τι είναι ενέργεια, ποιος ξέρει να απαντήσει. Τι είναι αυτό που λέμε ενεργειακός κόσμος και αυτό που λέμε φυσικός κόσμος. Τι διαφορά έχει, ας πούμε. Άντε, ποιος θα μου πει τι διαφορά έχει. Θέλω να κάνω μια υπόθεση. Θα κάνω μια υπόθεση. Γιατί, εκτός άμα ξέρεις. Ξέρεις, άμα ξέρω, δεν ξέρεις, δεν υποθέσεις. Ναι, αυτό θα πω. Στο φυσικό κόσμο νομίζω υπερέχει ποσοστό ύλη. Στο φυσικό κόσμο είναι ύλη. Ναι, μόνο ύλη. Ναι. Αυτό δεν είναι φυσικό, εθερικό. Ναι, τι διαφορά λέει όχι το φυσικό, αυτό που λέμε φυσικός κόσμος, με αυτό που λέμε ενεργειακός κόσμος. Εγώ κάτι σκέφτηκα. Πες εσύ πρώτα. Άντε, πες εσύ. Σχέθηκα πιο πολύ στο εθερικό, είμαστε πιο πολύ μέσα στην ενέργεια, γιατί λειτουργούμε σαν πνεύμα. Άρα υπάρχει ήδη ενέργεια μέσα μας, πιο εύκολα νομίζω, λόγω του πνεύματος. Γιατί το πνεύμα είναι ενέργεια. Ενώ εδώ πρέπει να το κατανοήσουμε. Αυτό σχέθηκα εγώ. Δεν ξέρω αν στέκει καθόλου. Όχι, δεν στέκει, είναι πολύ περιφερειακό, πολύ γενικό, πολύ ό,τι να είναι. Έχει μια βάση, αλλά είναι πολύ 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 γενικό γενικό. Για να πεις ότι δίνεις τον άλλο να καταλάβει τι είναι. Για πες εσύ τι θέλεις να πεις. Λοιπόν, η ύλη, ναι, είναι κρυσταλλωμένη ενέργεια. Κρυσταλλωμένη ενέργεια, οπότε, ναι. Οπότε αυτό σημαίνει, ναι, για, έτσι όπως αντιλαμβάνουμε, ότι υπάρχει διαφορά στην ταχύτητα. Στην ταχύτητα. Γι' αυτό, ναι, όταν πας προς τον πάγο, δηλαδή όταν από αέριο γίνεται υγρό και, ναι, μετά πάγος, ναι, αλλάζουν ταχύτητα, αυτό που αλλάζει είναι η ταχύτητα. Ναι. Συγγνώμη, εσείς τα έχετε κάνει μαθήματα εκτός από τον Γιάννη. Τα έχετε κάνει, ε. Τα έχετε διαλέξει, έχετε ακούσει αυτά. Ναι. Αλλά, μπράβο Βασίλη, εσύ ετοιμάσου να γράψεις για τον Βασίλη βαθμό. Πέντε. Τι πέντε. Πέντε ή ένα. Ένα, ρε, αφού τα έχουμε πει αυτά. Οπότε, εφόσον το φως είναι η πιο γρήγορη ταχύτητα. Μπράβο, Βασίλη. Άρα το φως, ναι, είναι καθαρή συνείδηση. Ναι, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω στη συνείδηση, να εστιάσουμε τι διαφορά έχει αυτό που λέμε ενεργειακός κόσμος με τον φυσικό κόσμο. Διαφορά ταχύτητα. Ναι, είναι, αλλά με το πει λίγο πιο, πιο να το κατανοητά, να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Ναι, οκ. Okay. Κάθε φορά λοιπόν που αυξάνει η ταχύτητα στην ύλη, τι συμβαίνει. Αλλάζει η μορφή. Και προς τα πού πάει. Προς να γίνει. Προς το ατμό, προς το πνεύμα. Προς να γίνει φως. Φως. Για, ναι, ποιον είναι φως.
Για ποιον φως. Για ποιον φως. Ναι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να το καταλάβετε, να συνειδητοποιήσετε αυτό το πράγμα. Για τα δικά μας, για τις δικές μας πέντε φυσικές αισθήσεις. Το καταλάβατε. Για τη δική μας όραση, όσπρηση και ακοή, ας το πούμε έτσι, και γεύση και ό,τι υπόλοιπα, χάνεται από τις αισθητήριες αντίληψης μας. Δεν πάνε να πει ότι είναι φως, μόλις πούμε εκεί είναι όλα άσπρα και δεν υπάρχει τίποτα και είναι όλα άσπρα. Υπάρχουν κόσμοι και ολόκληροι κόσμοι όπως εμάς. Απλά λειτουργούν σε άλλο πλαίσιο. Και χάνεται φαινομενικά για μας. Το καταλαβαίνετε. Εξαφανίζεται. Τι θέλω να πω. Άρα ο θάνατος σημαίνει ότι αλλάζει ταχύτητα. Ναι. Και επειδή, επειδή συνηθίζει όλα τα ταχύτητα και μαγνητίζει συγκεκριμένε δομέ τη ύλη, σωματίδια τη ύλη, δεν μπορεί να μαγνητίσει τα βαριά. Οπότε... Τα βαριά τι γίνεται, μένουν εδώ. Και βλέπει το κουφάρι σου. Μπράβο. Ο άλλο που όμως που αλλάζει ταχύτητα, πού πάει. Φω. Άσπρο, έτσι. Φω. Φω. Άσπρα. Τι γίνεται. Πού ζουν τα άλλα όντα, δηλαδή οι άλλε συνειδήσει. Πού ζουν, σε άλλο επίπεδο. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι σε εκείνα τα επίπεδα πραγματικά υπάρχουν δέντρα, πραγματικά υπάρχουν. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, αντανακλάσεις, υπάρχουν άλλα όντα, υπάρχουν άλλες μορφές. Αλλά εκείνη την ώρα, εσύ, άμα δεν μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα και αρχίσει και κατεβεί έστω μερικές φορές εδώ πέρα στη δική μας την κατάσταση ένα τέτοιο όν, σαν να ακούμπα το δαχτυλό του μέσα στη θάλασσα. Κάτι. Στη δική μας θάλασσα. Πώς θα φανεί, αφού είναι τόσο υψηλή η δόνησή του. Φως. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Έτσι, είτε λέγεται υπτάμενος δίσκος, είτε λέγεται εξωγήινος, είτε λέγεται ένας άνθρωπος πνευματικός, είτε λέγεται μια οντότητα. Όταν εδώ πέρα χρειάζεται να απορροφήσει κάποια ενέργεια, η πρώτο πράγμα που θα κάτσουμε εμείς να το δούμε είναι σαν ένα φωτεινό πράγμα. Γιατί είναι τόσο ψηλή η δόνηση, που εμείς δεν μπορούμε να την ευθύνουμε σαν εικόνα, σαν χρώματα. Το καταλάβατε πόσο εύκολο είναι. Γι' αυτό αυτό που λέμε όλος ο κόσμος ο πνευματικός δεν είναι τίποτα άλλο, είναι σαν να μην υπάρχει και να σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί σε κάθε επίπεδο που η συνείδηση ζει, τι κάνει. Δημιουργεί. Ναι, δημιουργεί. Τι. Τι. Αυτό το φως τι είναι, λοιπόν. Ταχύτητα, μεγαλύτερη. Όχι, ήθελα να πω τι δημιουργεί, λοιπόν, σε κάθε επίπεδο που είναι η συνείδηση. Είτε είναι πάνω, σε αυτό που λέμε ενεργειακού κόσμου, είτε είναι εδώ πέρα, είτε είναι πιο πάνω, είτε είναι πιο κάτω, είναι σε όλα τα. Γνώση. Ναι, φορέα είναι το πρώτο. Άρα και το δεύτερο ποιο είναι, αφού δημιουργεί φορέα. Συνείδηση. Το πρώτο είναι λοιπόν ο φορέας. Γιατί δημιουργεί φορέα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Για να μπορεί να πάρει τις εμπειρίες από το από πού. Από το περιβάλλον το αντίστοιχο. Πού είναι τι. Και αυτό. Το Matrix που ζει μέσα. Που το φτιάχνει από το φως το δικό του κάθε φορά. Άρα το ίδιο το φως που φτιάχνει το Matrix. Μπράβο, το καταλάβατε. Άρα ναι, το κόσμο Matrix. Του, όχι μόνο το φορέα του. Υπάρχουν άπειρα Matrix. Άπειρα Matrix. Όσες και ενότητες. Πόσες ενότητες υπάρχουν, 7. Πόσες οκτάβες. Πόσες οκτάβες. Πόσες οκτάβες. 7. Εξαρτάται, υπάρχουν και πιο πάνω από εκεί που ακούς. Μπράβο. Άρα πόσες οκτάβες υπάρχουν. Άπειρες. Είδες. Απλά εσύ ακούς από εδώ μέχρι εδώ. Α, μπράβο. Είδες το ίδιο είναι. Όσο πιο μεγάλο είναι το πιάνο. Ναι, ναι ή όχι. Δεν χωράει και άλλη οκτάβα. Χωράει. Δεν υπάρχουν και λίγα και μεγάλα πιάνα. Ναι. Άμα, για ποιο λόγο δεν κάνουν πιάνο με 18, πιάνο με 6. Γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί το αυτή να ακούσει. Όχι γι' αυτό μόνο. Δεν φτάνει το χέρι σου. Ναι. Πώς θα πρέπει να κάνετε 2-3. Ναι, ναι ή όχι. Ναι. 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 Πόδι. Αλλά δεν ακούς κιόλα. Από ένα σημείο και μετά χάνεται. Ναι ή όχι. Γιατί οι κύκλοι που ακούμε είναι ναι. Από εδώ μέχρι εδώ. Ναι, τι χάνεται. Από πού χάνεται. Μπράβο. Όμως αν το παίξεις εσύ, αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να το ακούσει. Ναι ή όχι. Αυτός που το ακούει ποιος είναι. Αυτός που έχει αισθήσεις για να το ακούσει. Μπράβο. Όταν εσύ λοιπόν εκπέμπεις αυτές τις σκίσεις, δεν σε ακούνε όλοι οι πνευματικοί κόσμοι. Σε ακούνε ενεργειακοί, οδηγοί, όλο αυτό το άλλο. Αυτοί που μπορούν, αυτοί που έχουν διέστηση. Δεν σε ακούνε. Το βλέπεις, θα σου πω. Αρκεί να μάθεις να παίξεις αυτές τις συγνότητες. Που εσύ δεν ακούς. Ναι. Αλλά όταν εσύ. Και που δεν ακούω. Πώς θα παίξεις. Αφού δεν ακούγεται, δεν ακούω, δεν ακούω τι παίζω. Ναι. Μπορεί να κάνω τι παίζω, αλλά ναι. Δεν ακούω τι ναι. Παίζω για να δω τι παίζω. Πρόσεχε, γιατί είναι μουσικός τώρα και λέει βλακίες τώρα. Δεν τα ακούς, ρε Βασίλη. Όχι. Κοίτα, λέει βλακίες, ενώ είναι μουσικός και πρέπει να το ξέρει. Αφαίρεσέ τον ένα βαθμό. Πάει ο Γιατί λέω βλακίες. Γιατί τώρα. Γιατί σκέψου γιατί. Σκέψου, έχεις εμπειρία. Ναι ή όχι. Πεπέζεις και σου κλείνουν τα αυτιά. Δεν ξέρεις να συνεχίσεις. Μπορώ να παίζω μηχανικά. Α, μπορείς να παίζεις μηχανικά. Ναι, τι σημαίνει, μόνο. Τι σημαίνει ότι...
Τι σημαίνει όταν παίζει μηχανικά. Πες εκείνο να παίζει, τα το πιάνω σου. Ναι. Όπως κλείνουν τα αυτιά, ξέρεις να παίζει όλη τη σονάτα και το τέτοιο και αυτό, ναι ή όχι. Ξέρω, αλλά αν κάνω λάθος και δεν βλέπω, δεν θα το καταλάβω, ας πούμε. Είπα εγώ, δεν βλέπεις. Δεν ακούς. Τα αυτιά είναι κλειστά. Οκ. Okay. Βλέπεις. Ναι. Τι βλέπεις. Τα χέρια. Μπράβο. Εγώ σου αφαιρώ και τα πλήκτρα. Αν βλέπεις τα χέρια σου, μπορείς να το κάνεις έτσι. Σου αφαιρώ και τα πλήκτρα, να μην βλέπεις ούτε τα πλήκτρα. Τα χέρια σου μπορείς να κάνεις έτσι. Οκ, okay, ναι. Είτε σου βάλω ένα πιάνο που είναι 500 οκτάβες μετά, είτε σου βάλω ένα πιάνο που είναι πριν, είτε σου βάλω ένα διαστημικό πιάνο, οτιδήποτε. Εσύ, άμα κάνεις έτσι, μπορείς να βλέπεις μόνο τα δάχτυλά σου. Ναι, αλλά δεν θα παίξω με τον ίδιο τρόπο σίγουρα. Εντάξει, έχει... σίγουρα, άμα δεν παίξει με τον ίδιο τρόπο. Άμα είναι ακούς, να δεν βλέπεις. Δεν θα έχω τις δυναμικές, δεν θα έχω το ένα, την έκφραση, το... δηλαδή χιλιαδύο. Ναι, αλλά αυτό το έχεις κατακτήσει, είναι μια γνώση που την έχεις. Τι θέλω λοιπόν να πω, ότι μόλις καταλάβεις εσύ τη μηχανική των δαχτύλων σου, δηλαδή τη συνείδηση που μπορείς να παίξεις, τότε δεν παίζει ρόλο σε τι οκτάβα κάνεις. Σε κάθε οκτάβα αρκεί να κάνεις τα ίδια. Okay. Τη μηχανικότητα. Το ότι επειδή εσύ θα τα κάνεις μηχανικά, επειδή εσύ δεν ακούς, δεν σημαίνει ότι δεν παίζεις. Οπότε εκείνη την ώρα, όποτε παίζεις έτσι την οκτάβα και σου βάλω άλλες 10 οκτάβες και σε πάω στη δέκατη και ξαναπαίξεις το ίδιο τραγούδι επειδή το ξέρεις απ' έξω, τι θα γίνει. Θα το παίξεις πάλι. Τα ακούς. Όχι. Ο άλλος θα ακούσει. Ναι. Μπράβο. Ναι ή όχι. Πώς γίνεται αυτό το πέρα το πράγμα. Για σύνδεσαι το τώρα, πάμε στα ενεργειακά. Σύνδεσαι το. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Μπας και πας κανένα βαθμό γιατί τον έχασες. Γιατί αυτό είναι δική σου εμπειρία. Εγώ δηλαδή σε έχω ένα εύκολο κομμάτι που το ξέρω απ' έξω. Ξέρω εγώ τα κάλαντα π.χ. να το κάνει με το ένα χέρι, με το άλλο. Ναι, αυτό σου λέω. Πώς γίνεται αυτό το μηχανικό. Τι είναι αυτό το μηχανικό που ξέρω βασίζει να κάνει με τα δάχτυλα ανεξαρτήτως. Άμα υπάρχει πιάνο, δεν υπάρχει, τι τέτοια είναι. Άμα του κλείσει τα μάτια, άμα του κλείσει τα αυτιά, τη μύτη. Και αυτός μπορεί να παίζει τα μηχανικά δάχτυλα. Γνώση. Γνώση. Τι όμως είναι σε σχέση. Πάμε λίγο να το δούμε σε εμάς τη φυσική πραγματικότητα, πώς λέγεται. Η γνώση είναι οι πληροφορίες. Από τις πληροφορίες που έχω παραδείξει. Ναι, δεν είναι γνώση. Είναι συγκεκριμένη γνώση και θέλω να βρείτε πώς λέγεται. Εμπειρία είναι. Όλα είναι εμπειρία. Θέλω η συγκεκριμένη γνώση στο φυσικό μας κόσμο αυτού του επίπεδου πώς λέγεται. Επιβεβαιωμένη εμπειρία. Εξειδίκευση. Όχι, έχει μια πολύ εύκολη λέξη που μιλάγαμε και πριν και πρέπει να καταλάβετε πώς λέγεται. Πώς. Φως. Όχι. Όποιος ξαναμιλήσει, αφαιρείται βαθμό όποιος δεν το ξέρει. Μιλήσει κανείς άμα δεν είναι σίγουρο. Ναι, άμα δεν είσαι σίγουρο. Γιατί είναι πολύ εύκολο και περίμενα να το βρείτε. Σας ξαναλέω, πώς λέγεται η μηχανική που παίζει ένα πράγμα ανεξαρτήτως που το παίζει. Αν το παίζει σε μαύρο πιάνο, σε άσπρο πιάνο, στις 5 νότες, στις 15 νότες, σε 50 πιάνα, στο ακορντεόν, στο ένα. Αυτός κάνει τα δάχτυλά του έτσι. Ναι. Οπότε πώς λέγεται αυτή η γνώση εδώ στο 3D. Μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι όταν αφαιρούμε όλα τα υπόλοιπα και μένουν τα μοτίβα, τα fractals, ναι ή όχι. Ναι. Αυτά πρέπει να μάθετε. Επομένως, ο κόσμος της διαίσθησης, όταν μπείτε μέσα, για να καταλάβετε πώς είμαστε πίσω από τη μορφή και πώς όλα τα πράγματα δουλεύουν πάνω σε ένα matrix, τι πρέπει να κάνουν, να καταλάβετε τη μαθηματική τους ανάπτυξη. Τη σπήρα, το Fibonacci, όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε ότι μέσα, όπως μέσα και έξω, τις ερμετικές αρχές, όλα αυτά που κρύβονται πίσω, έτσι δεν είναι. Άρα, από αυτό που βλέπετε. Τα μαθηματικά ισχύουν σε όλα τα επίπεδα. Α, μπράβο. Το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέγεται τα αρχιτυπικά. Και όταν λέμε μαθηματικά, υπάρχουν πολλών ειδών μαθηματικά. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα που ξέρει ο άνθρωπος. Τον τύπο που μένει σταθερός ανεξαρτήτως. Γι' αυτό λοιπόν με την ενεργοποίηση που θα κάνουμε την επόμενη φορά, θα δουλέψουμε με τη γεωμετρικά μαθηματικά, να μάθει το μυαλό σας, να αρχίσει να δουλεύει και με τα κβαντικά μαθηματικά και με τα κβαντικά στερεά, και όχι μόνο με τα 5 ή 6 πλατωνικά που υπάρχουν. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο πάλι σε αυτό που λέμε ενέργεια. Τι λοιπόν γίνεται στον ενεργειακό κόσμο, έχει λοιπόν άλλα matrix, έτσι είναι. Και κάθε matrix λοιπόν έχει τις δικές του μορφές, ας το πούμε έτσι. Οπότε παντού ζείτε. Όπως είσαι τα όνειρά σου και έχει μορφές, έτσι ζείτε παντού. Όπως και εδώ πέρα, όταν ζούμε εμείς, είμαστε σε ένα συλλογικό. Έτσι, πάνω στη γη υπάρχουν και άλλες χρονογραμμές. Ναι ή όχι. Για εμάς τώρα, έτσι, που ζούμε σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Ποιο φαίνεται να είναι ακίνητο, ο χώρος ή ο χρόνος. Ο χώρος. Ο χώρος. Φαίνεται να είναι. Γιατί φαίνεται να είναι και δεν είναι, είπαμε.
Γιατί αλλάζει πολύ αργά. Μπράβο. Έτσι δεν καταλαβαίνεις τι μετά. Μπράβο. Βάλε συνένα στο Βασίλη. Βάλε συνένα στο Βασίλη που το θυμήθηκε. Μπράβο, Βασίλη. Άρα στην πραγματικότητα, εδώ πέρα, η έννοια του χώρου, τι είναι? Φαινομενική, γιατί όλα αλλάζουν. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Απλά επειδή πάμε εμείς με άλλη ταχύτητα, ο χώρος τι φαίνεται? Σταθερός. Καταλάβατε? Ένα, όλα αλλάζουν. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν εστιάζουμε παραπάνω στο χώρο, πώς το λέμε εδώ? Πώς το λέμε εδώ, ναι, όταν εστιάζουμε παραπάνω στο χώρο αντί για το χρόνο? Είμαστε εδώ και τώρα. Εδώ. Χώρο, χρόνο. Όταν εστιάζουμε παραπάνω στο χρόνο, λοιπόν, πώς θα λέγεται? Χρόνο. Μπράβο. Άρα, όταν μιλάμε για τον ενεργειακό κόσμο, αφού λοιπόν δεν εστιάζουμε στο χώρο, γιατί δεν έχουμε μορφές και τέτοια για να ταυτιζόμαστε και ένα αυτά τα άλλο, τι λέμε λοιπόν? Ότι ανήκει στο χρόνο χώρο, όταν μιλάμε για ενέργεια. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ύλη, τι εννοούμε? Ότι εστιάζουμε πιο πολύ στο χώρο, έτσι δεν είναι? Και λέμε χώρο, χρόνος. Και εμείς λοιπόν ανάμεσα έχουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, το χρόνο, χώρο που ζει, όπου τίνεται στον διαλογισμό, στα όνειρα, όταν φεύγεται, εκ του σώματος και τα υπόλοιπα. Και έναν που είναι εδώ στο φυσικό επίπεδο που εστιάζει πολύ στο χώρο. Στο χώρο, χρόνο. Αλλά όλα στην πραγματικότητα όμως, τι είναι? Τι είπαμε ότι είναι στην πραγματικότητα, αφού και ο χώρος πάλι αλλάζει? Είναι. Ναι. Στην πραγματικότητα ο χώρος, στην πραγματικότητα αυτό που λέμε χώρος, για ποιο είπαμε ότι το λέμε χώρος? Επειδή σταθερός. Όχι, επειδή χωράμε. Επειδή χωράμε. Γιατί χωράμε? Γιατί είμαστε μικρότεροι από αυτά. Μπράβο, γιατί είμαστε μικρότεροι από αυτή τη συλλογική συνείδηση. Και έτσι λοιπόν η μεγάλη συλλογική συνείδηση δημιουργεί το χώρο και εμείς ζούμε μέσα. Και επειδή η μεγάλη συλλογική συνείδηση που έχουμε το κρατάει να είναι πιο σταθερό, να λειτουργεί με άλλες ταχύτητες και εμείς μέσα εκεί να κινούμαστε, πώς φαίνεται ότι είναι ακίνητο? Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει κάτι ακίνητο? Όχι. Άρα στην πραγματικότητα ο χώρος-χρόνος τι είναι μόνο? Ενέργεια. Τι είναι μόνο, αφού δεν υπάρχει κάτι ακίνητο? Χρόνος. Μόνο χρόνος. Στην πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει χρόνος? Ούτε χρόνος. Όχι. Χρόνο όχι, δεν υπάρχει. Εστιάζουμε σε ένα φτιάξει στον χρόνο. Άρα λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν, αφού δεν υπάρχει στην πραγματικότητα χώρος, να ξαναδούμε αν υπάρχει χρόνος. Και λέμε, ο χρόνος στην πραγματικότητα υπάρχει? Τι έχουμε πει εμείς ότι είναι? Δεν υπάρχει. Ο χρόνος. Στο φυσικό επίπεδο υπάρχει ο χρόνος, στο αθερικό δεν υπάρχει. Τι είπαμε ότι είναι ο χρόνος? Εσύ θα πάρεις μείον ένα, άμα ξαναμιλήσεις. Και δεν λες σωστά πράγματα. Γιατί παντού υπάρχει ο χρόνος. Αν δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει το εγώ. Το καταλάβατε? Αν δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει το εγώ. Κάθε φορά που λες εγώ, σημαίνει απόσταση. Και επειδή η απόσταση, τι είπαμε, είναι τίποτα άλλο παρά χρόνος. Ναι ή όχι? Αυτό δεν υπάρχει χώρος. Κάθε φορά που λες εγώ, τι είναι λοιπόν? Χρόνος. Από την πρώτη δημιουργία του εγώ, το βλέπετε, γιατί ο Άγγελος, ο Θεοσφόρος ήταν καλύτερος του Θεού. Γιατί χωρίς την νεοσφορική ύπαρξη της ατομικότητας, στην πρώτη διάσπαση, ο καλύτερος άγγελος δηλαδή, δεν θα υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν θα δημιουργηθεί αν αυτός δεν... Οπότε αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει χρόνος και το χρόνο το δημιουργεί, τι είπαμε? Το εγώ, η συνείδηση. Το εγώ είμαι δημιουργεί το χρόνο. Γιατί... Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς η σκέψη, αλλά αυτή που λες η αυτοσυνείδηση. Mm. Γιατί όταν λες αυτοσυνείδηση, τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτοσυνείδηση, λεκτικά? Συνείδηση του εαυτού. Άρα, αυτοσυνείδηση. Ε? Άρα λοιπόν, τα λες εγώ είμαι, δεν είναι και ένα κομμάτι που δεν είναι. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση. Η πρώτη δημιουργία απόστασης, πώς λέγεται στα ξένα? Distance. Άρα τι είναι η απόσταση? Space. Ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ναι. Άρα είδατε γιατί λέγεται space το διάστημα? Γιατί το διάστημα είναι η απόσταση. Το βλέπετε να σας πω? Αν εμείς δεν είχαμε απόσταση μεταξύ μας, φαινομενική απόσταση, δεν θα έχουμε εγώ, εσύ, ο καθένας, ο άλλο. Γι' αυτό ζούμε στον κόσμο της απόστασης και το διάστημα φαίνεται έτσι σε εμάς. Και όπως πάνω, έτσι και κάτω.
Τα σκύω λίγο το μυαλό, αλλά πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε λίγο έτσι. Πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε λίγο έτσι. Δεν υπάρχει. Αν δεν μάθετε να ξεφεύγετε και να φτιάξετε άλλες συνάψεις στον εγκέφαλό σας, άλλες διαδρομές και να αρχίσετε να ξυπνάτε εθερικά τμήματα του εγκεφάλου σας, δεν θα μπορείτε με τις πιο κρυσταλλωμένες συνάψεις να, βγάλετε πέρα. Να τα βγάλετε λογικές, ούτε να καταλάβετε το παράδοξο. Το παράδοξο όμως δεν λειτουργεί σε αυτό που δεν είναι παράδοξο. Άρα αυτό που λέει ο Βασίλης τι είναι, ότι αυτό που φαίνεται παράδοξο σε εμάς είναι μια ανώτερο τύπου λογική. Αυτό δεν ήθελες να πεις. Ναι. Είδες. Απλά σε βοήθησα λίγο, μα για να το συλλάβεις. Αυτά τα είδη έτσι που μιλάμε είναι stretching τη συνείδησή σας. Αυτά στην πραγματικότητα είναι ο πραγματικός διαλογισμός που θα κάνουμε. Όχι να ανηρευόμαστε πουλάκια, ιστορίες και βλακίες τέτοιες. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη λογική του Δία. Τέτοιος διαλογισμός πρέπει να γίνεται μέσα σας. Τέτοιες κατανοήσεις και συνειδησιακές καταστάσεις πρέπει να φτάνετε αν θέλετε να κάνετε σωστό διαλογισμό. Το καταλάβατε. Τέτοιοι είναι οι τύποι του διαλογισμού. Γι' αυτό λέγεται λογισμός του Δία, σας είχα πει. Δεν είναι ούτε οραματίσεις, ούτε να καθόμαστε καλά, ούτε να ρεμούμε, ούτε να φεύγουμε από το 3D, χωρίς να φτάνουμε στο λογισμό του Δία. Καταλάβατε. Αυτό το πρώτο πράγμα που όλο που σας έλεγα εγώ και το μυαλό σας άρχισε και έκανε διαφορετικές συνάψεις, αυτό είναι ένας πραγματικός, κατά την έννοια τη δική μας, διαλογισμός. Γιατί μπαίνετε στη λογική του Δία σας μέσα, τον διαχωρισμό, το πώς υπήρξε, τι έγινε, πώς συνέβη στα ανώτερα τμήματα. Και το φέρνετε μέχρι κάτω εδώ πέρα. Και γιατί λοιπόν ο Δίας έχει κεραυνούς. Ωραία, σας βοήθησα πολύ τώρα. Τώρα σας το είπα. Ναι. Και... σκέφτηκα, αλλά δεν θέλω να το πω. Προμοιών, άμα είναι λάθος. Όχι, γιατί σας ρώτησα κάτι που δεν είναι εν μέρη. Μπορεί να το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά... Εκτός ύλης. Εκτός ύλης. Εκτός ύλης, για πες. Το έχουμε πει έμεσα, μπορεί να άμεσα να μην το έχουμε πει, αλλά μου φαίνεται ότι το έχω πει. Είναι χασομάρα, αλλά ότι δίνει ενέργεια. Χασομάρα είναι όταν θες να ρωτήσεις κάτι να μην το ρωτάς. Δίνει αυτό ενέργεια, είναι αυτό. Χασομάρα. Αστραφή ενέργεια. Ναι, αστραφή ενέργεια. Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ πολύ απλή πάλι η απάντηση. Έχει να κάνει όμως με αυτό. Γιατί ο Δίας κρατάει κεραυνούς. Ναι. Γιατί είναι ο Θεός των κεραυνών. Και δεν είναι ο Θεός, ξέρω, ξέρω. Είναι φως. Ο κεραυνός. Γιατί κρυσταλώνει. Εν μέρη, ναι. Εδώ. Για πάμε λίγο. Κάτι κάνεις στο επίπεδο το υλικό. Αυτό, αυτό με, το, ύλη, με τον αέρα, κάτι με αυτό με τον αέρα που είπες εσύ πιο πριν. Καλά, ο κεραυνός τι είναι. Ηλεκτρισμός. Που συμβαίνει πού? Στον ουρανό. Στον ουρανό συμβαίνει, εκεί είναι κεραυνός. Εκεί, λες πω πω, κοίτα ένα κεραυνό και συμβαίνει στον ουρανό. Είσαι εκεί πραγματικό, που βιώνεται δηλαδή. Τι κάνει λοιπόν αυτό το φως, ενώνει τον ουρανό με τη γη. Ναι. Γιατί κρατάει κεραυνός ο Δίας, τι σας είπα προηγουμένως, όλα αυτά που μαθαίνει το ο εγκέφαλός σας τώρα, ο εγκέφαλός σας τώρα τι έκανε τόση ώρα, με αυτά που σας έκανα εγώ, έκανε κεραυνούς. Συγκεκριμένους ηλεκτρισμούς ανάμεσα στις διαστάσεις που έχει μέσα. Καταλάβατε είναι κεραυνή. Άρα ο κεραυνός έρχεται από άλλη διάσταση. Βέβαια. Γι' αυτό λένε όταν το παιδί του Δία, το ένα του Δία, το άλλο του Δία, ο Δίας γάμισε εκείνη, γάμισε την άλλη, ναι. Γάμισε την άλλη. Δεν εννοεί φυσικά και βλακίες τέτοιες. Τι εννοεί. Τι εννοεί. Ότι κατεβαίνει λοιπόν ο κεραυνός μέσα σου, γονιμοποιεί τον εγκέφαλό σου, γονιμοποιεί τη φαντασία σου, γονιμοποιεί τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέμε διαλογισμός. Γιατί όλα αυτά που σας έκανα τότε ήταν αστραπές κεραυνοί που ένωσαν τις διαστάσεις. Το πάνω, τον εθέρα σας, κάτω. Εντάξει. Ναι, αλλά ο κεραυνός γίνεται και μετά εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται. Δεν έχει ναι, αστραπιαία γίνεται αυτό όμως στον εγκέφαλό σας. Αστραπιαία. Στην βέβαια παίζει ρόλο. Είναι σαν ένα, μια έκλαμψη, ας πούμε, η οποία ναι. Μετά μια συνειδητοποίηση και μετά χάνεται. Μπράβο. Τι κάνει όμως ο κεραυνός άμα πέσει πάνω εκεί. Και τα κυκλώματα. Και, ναι. Ναι ή όχι. Ναι. Τα κυκλώματα. Τι είναι τα κυκλώματα, έχουμε πει. Τα κυκλώματα είναι... Αφού το ρεύμα λοιπόν, γι' αυτό λέγεται κύκλωμα, στα μικρά σας ναι. Και δουλεύετε εκεί και ξαφνικά πιάνεις όλο το κύκλωμα από τον ανώτερο εαυτό σου, τον ουρανό μέχρι κάτω και ξάει παμπαμ κεραυνός. Λειτουργεί το μικρό κύκλωμα εκείνη όχι, την ώρα. Το okay. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτή η φώτιση εκείνη την ώρα που λαμβάνεις, η έμπνευση να το πω έτσι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κεραυνή του Δία. Ναι. Το βλέπεις, τι σε κάνει. Σε κάνει να φύγεις λίγο από το κουτί που λέμε και να σκεφτείς έξω από το κουτί. Αν λοιπόν εσύ ενώνεσαι με το κέντρο σου, έρχεται σαν κεραυνός ξαφνικά. Με σκοτάδι που είσαι. Ναι, δηλαδή, ναι ή όχι. Ναι.
όταν συνειδητοποιείς κάτι είναι σαν να μπαίνει κεραυνός. Έτσι, αυτό. Ναι, αυτό λοιπόν ο Δίας κρατάει κεραυνός. Κατάλαβες γιατί? Γιατί είναι όλη ηλεκτρική εκένωση που συμβαίνει από πάνω μέχρι κάτω και σου γιώνει. Αλλά εδώ πέρα τι γίνεται, μπουμ, μπαμ, μπουμ, βαράει. Στα καταστρέφη. Καταστροφή είναι. Τα μικρά κυκλώματα λοιπόν. Δεν αντέχουν. Μπράβο, το καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, σε εισαγωγικά, διαλύονται τα εγώ που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πλέον. Καταλάβατε τι είναι η κοσμική διάλυση των εσωτερικών μας προγραμμάτων. Πολύ ωραία. Έτσι διαλύονται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διάλυσης λοιπόν των εγώ μας, των ρόλων που δεν χρειαζόμαστε άλλο. Για να μπορούμε να πάρουμε λοιπόν όλη αυτή την ενέργεια που κρύβει το κάθε και την εμψύχωση ο κάθε δαίμονας που διαλύουμε και να χρησιμοποιήσουμε και να φτιάξουμε καινούργιους ανώτερους ευδαίμονες. Τίποτα δεν περισσεύει. Για να φτιαχτεί κάτι πρέπει να καταστραφεί κάτι άλλο. Αυτό είναι συνέχεια. Αναδομήστε τον εαυτό σας. Καταλάβατε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το φως που δίνουμε και ενσαρκώνουμε πράγματα. Είτε λέγεται στην ύλη, είτε στηγείται σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν ο Δίας είναι ο Θεός των Θεών, ο πρώτος, ο ένας, που φέρνει όλο τον διαχωρισμό, έτσι δεν είναι, και διαπερνάει όλο τον διαχωρισμό, ο Δίας. Καταλάβατε? Τότε μόλις καταλάβεις τον κεραυνό του Δία και φτάσεις μέσα από τους άλλους θεούς στο Θεό Δία, τότε τα καταλάβεις και θα έχεις τους κεραυνούς και θα ενώνεις όλα τα σύμπαντα μαζί και θα λέγεται Ζεύς.